Ιστορία Πέμπτης Δημοτικού, Ενότητα Δεύτερη, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται. Κεφάλαιο 1. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου, με τα κινούμενα φύλλα Ούνοι, Γότθοι και Βάνδαλοι παραβιάζουν τα βόρεια σύνορα και απειλούν την αυτοκρατορία. Από τον βορρά λοιπόν εμφανίζονται οι Ούνοι, οι Γότθοι και οι Βάνδαλοι που θέλουν να πολεμήσουν και να εισβάλλουν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και να την λαιλατήσουν. Τότε ο Θεοδόσιος, λίγο πριν από το θάνατό του, το 395 μετά Χριστόν, μοίρασε την αυτοκρατορία στους δυο γιους του για να κυβερνηθεί καλύτερα. Κατάλαβε λοιπόν ο Θεοδόσιος ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εχθροί και θα ήταν καλύτερα να χωριστεί η αυτοκρατορία σε Ανατολική και Δυτική, να μοιραστεί στα δυο παιδιά για να κυβερνηθεί καλύτερα. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα ότι ο Αρκάδιος πήρε το ανατολικό μέρος από την Ελλάδα και ανατολικά και ο Νόριος το δυτικό μέρος, στην Ιταλία και δυτικά προς την Ισπανία. Εχθροί εμφανίζονται στα βόρεια σύνορα, οι Ούνοι, οι Γότθοι και οι Βάνδαλοι. Τους βλέπουμε εδώ στην εικόνα πως περίπου ήταν αυτοί οι λαοί με τις πολεμικές τους στολές και απειλούσαν οι εχθροί αυτοί, Ούνοι, Γότθοι και Βάνδαλοι, την αυτοκρατορία, και έτσι η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Δυτική και Ανατολική για να κυβερνηθεί καλύτερα. Μέχρι τον 4ο αιώνα η αυτοκρατορία είναι ενιαία, από το 395 και μετά χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική. Στο Ανατολικό κράτος ο Αρκάδιος αλλά και ο γιος του Θεοδόσιος ο Δεύτερος που τον διαδέχτηκε τα πήγανε πολύ καλά. Οργάνωσαν το κράτος και αντιμετώπισαν τους εχθρούς με πολεμικά και διπλωματικά μέσα. Οργάνωσαν λοιπόν το Ανατολικό κράτος και αντιμετώπισαν τους εχθρούς και με πόλεμο αλλά και με διπλωματικά μέσα. Συζήτησαν μαζί τους, έκαναν συμφωνίες, αυτό σημαίνει διπλωματικά μέσα. Οχύρωσαν με διπλό τείχος την πόλη. Έφτιαξαν γύρω γύρω από την πόλη διπλό τείχος για να την ασφαλίσουν. Έβαλαν πλωτές φρουρές στον Δούναβη, καράβια μέσα στο Δούναβη, στον ποταμό Δούναβη που είναι κάπου εδώ στην Βόρεια Ευρώπη, πάνω από την Ελλάδα στο βορρά, καράβια μέσα στο Δούναβη τα οποία αποτελούσαν φρουρές. Πρόσεχαν να μην εισέλθουν οι εχθροί, οι Ούνοι, οι Γότθοι εδώ από το βορρά. Και επίσης έκλεισαν πολυδάπανες συμφωνίες ειρήνης με τους γείτονες, τους έδωσαν γη να καλλιεργήσουν ή τους πήραν μισθοφόρους στο στρατό. Κατάλαβαν ότι δεν είναι μόνο με πόλεμο, αλλά χρειάζεται και με διπλωματικά μέσα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Έκλεισαν πολυδάπανες συμφωνίες ειρήνης. Έδωσαν λεφτά στους Ούνους, στους Γότθους, να κάνουν συμφωνίες ειρήνης και να μην να σταματήσουν τον πόλεμο. Ή επίσης τους έδωσαν γη για να καλλιεργούν ή τους προσέλαβαν μισθοφόρους στο στρατό. Κατάλαβαν με αυτά τα μέσα θα μετριάσουν την επιθετικότητά τους, δίνοντάς τους αυτό που είχαν ανάγκη, λεφτά, γη και δουλειές. Οι κάτοικοι στο Ανατολικό κράτος της αυτοκρατορίας υποστήριξαν τους αυτοκράτορες, κατάλαβαν ότι αυτά που έκαναν, τα μέτρα που πήραν ήταν για το καλό της αυτοκρατορίας, ένιωσαν ασφαλείς γιατί προστατεύτηκαν από τους εχθρούς και αποδέχτηκαν το ρωμαϊκό νόμο, παρόλο που ήταν από διαφορετικές φυλές και πολιτισμούς. Ήταν ενωμένοι λοιπόν και υποστήριξαν τον αυτοκράτορα. Έτσι λοιπόν το Ανατολικό κράτος προόδευσε και κατάφερε με πολεμικά αλλά και διπλωματικά μέσα, με το ισχυρό τείχος το οποίο κτίστηκε, με τις φρουρές τις οποίες έβαλαν τις πλωτές στο Δούναβη, να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Δεν έγινε όμως το ίδιο στο Δυτικό κράτος, το οποίο δεν τα πήγε και τόσο καλά. Οι Γότθοι κατάφεραν να κυριεύσουν και να λαιλατήσουν τη Ρώμη επί τρεις μέρες και να πάρουν όλο τον πλούτο της. Βλέπουμε τους Γότθους εδώ με το κόκκινο,
καταφέρνουν να πάνε στη Ρώμη, εδώ σε αυτό το σημείο, να την κυριεύσουν και για τρεις μέρες να τη λαιλατήσουν. Μεγάλο πλήγμα για το δυτικό κράτος, για τη δυτική αυτοκρατορία, η λαιλασία της Ρώμης από τους Γόθους. Οι Ούνοι, τους βλέπουμε εδώ με το πράσινο χρώμα, βλέπουμε την πορεία τους με το πράσινο χρώμα, επιχείρησαν το ίδιο, να πάνε και αυτοί και να κυριεύσουν και να ελεηλατήσουν τη Ρώμη και άλλες περιοχές, αλλά νικήθηκαν από το Ρωμαίο στρατηγό Αέτιο στα καταλαβνικά πεδία του 451 μετά Χριστό. Έστειλαν λοιπόν οι Ρωμαίοι τον στρατηγό Αέτιο και τους νίκησε στο σημείο αυτό εδώ τα καταλαβνικά πεδία το 451 και δεν μπόρεσαν να ελεηλατήσουν τη Ρώμη. Όμως τα επόμενα χρόνια Βάνδαλοι, ένα άλλο γοτθικό φύλο, οι Βάνδαλοι εδώ με το μπλε χρώμα το βλέπουμε, πέρασαν την Γαλλία, την Ισπανία, το Γιβραλτάρ, μπήκανε, κατέλαβαν τη Βόρεια Αφρική και κατέφτυσαν την Καρχιδόνα, μια πάρα πολύ σημαντική πόλη, και την έκαναν πρωτεύουσά τους. Κατέλαβαν λοιπόν όλα αυτά εδώ πέρα τα μέρη οι Βάνδαλοι, ένα γοτθικό φύλο, τη Βόρεια Αφρική, και έκαναν πρωτεύουσά τους την Καρχιδόνα. Με την ίδια ευκολία όπως πέρασαν οι Βάνδαλοι και οι Γόθοι με το κόκκινο χρώμα, βλέπουμε την πορεία τους, κατέκτησαν τις επαρχίες της Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας, όλο δηλαδή το δυτικό κράτος το κατέκτησαν οι Γόθοι, ιδρύοντας το γοτθικό βασίλειο της Ιταλίας με πρωτεύουσα τη Ραβένα. Έτσι το 476 μετά Χριστό το δυτικό κράτος καταλύεται. Έπεσε λοιπόν όλο το δυτικό κράτος στα χέρια των Γόθων. Οι Ούνοι προσπάθησαν και αυτοί να το καταλάβουν, αλλά τους απόδυσε ο Αέτιος και τους νίκησε στα καταλαβνικά πεδία. Οι Βάνδαλοι πέρασαν από το Γιβραλτάρ στη Βόρεια Αφρική και έκαναν πρωτεύουσά τους στην Καρχιδόνα, και το τελειωτικό χτύπημα το έδωσαν οι Γόθοι, οι οποίοι κατέλαβαν όλο το δυτικό κράτος, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, και ίδρυσαν το γοτθικό βασίλειο της Ιταλίας με πρωτεύουσα τη Ραβένα. Αυτά θα δούμε στο σημερινό μάθημα, πως οι νέοι εχθροί που εμφανίστηκαν, οι Ούνοι, οι Γόθοι και οι Βάνδαλοι, απείλησαν την αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε στα δύο, στο ανατολικό και στο δυτικό μέρος. Το ανατολικό επιβίωσε, ενώ το δυτικό έπεσε στα χέρια των Γόθων. Διαβάζουμε. Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική. Ο Θεοδόσιος χωρίζει ξανά την αυτοκρατορία σε ανατολική και δυτική. Η ανατολική Βυζαντινή οργανώνεται και προοδεύει. Οι Γόθοι κατακτούν τη δυτική. Οι Βάνδαλοι περνούν στην Αφρική και κυριεύουν την Καρχιδόνα. Χωρίζεται η αυτοκρατορία λοιπόν σε δυτική και ανατολική. Η ανατολική προοδεύει, ενώ τη δυτική την καταλαμβάνουν οι Γόθοι. Και οι Βάνδαλοι καταλαμβάνουν την Βόρεια Αφρική και την Καρχιδόνα. Χρονογραμμή: το 330 μετά Χριστό έγινε η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Το 395 θυμόμαστε, η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία μένει ενωμένη ως τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστό. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδόσιου όμως, μετακινούμενοι λαοί, Ούνοι, Γόθοι και Βάνδαλοι, παραβιάζουν τα βόρεια σύνορα και απειλούν την αυτοκρατορία. Τότε ο Θεοδόσιος, λίγο πριν το θάνατό του, το 395 μετά Χριστό, μοίρασε την αυτοκρατορία στους δυο γιους του, πιστεύοντας ότι έτσι θα κυβερνιόταν καλύτερα. Ο Αρκάδιος πήρε το ανατολικό της τμήμα και ο Νόριος το δυτικό. Στα τέλη λοιπόν, στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδόσιου, εμφανίστηκαν στα βόρεια σύνορα εχθρικά φύλλα, οι Ούνοι, οι Γόθοι και οι Βάνδαλοι, οι οποίοι παραβίαζαν τα σύνορα και απειλούσαν την αυτοκρατορία. Τότε κατάλαβε ο Θεοδόσιος ότι θα ήταν καλύτερα να μοιράσει την αυτοκρατορία στα δυο του παιδιά,
στον Αρκάδιο και στον Ονόριο. Τη χώρισε λοιπόν στα δύο, σε ανατολική και δυτική, ο Αρκάδιος πήρε το ανατολικό της τμήμα και ο Ονόριος το δυτικό. Ο Αρκάδιος και ο γιος του Θεοδόσιος ο Δεύτερος που τον διαδέχτηκε οργάνωσαν το ανατολικό κράτος και αντιμετώπισαν τον κίνδυνο με πολεμικά και διπλωματικά μέσα. Οχύρωσαν με διπλό τείχο στην πόλη, έβαλαν πλωτές φλουρές στο Δούναβι και έκλεισαν πολυδάπανες συμφωνίες ειρήνης με τους γείτονες που τους απειλούσαν. Σε κάποιους από αυτούς μάλιστα έδωσαν γη για καλλιέργεια και άλλους τους πήραν ως μισθοφόρους στο Βυζαντινό στρατό. Στο Ανατολικό κράτος τα πήγαμε καλά. Οργανώθηκε και πρόοδευσε. Ο Αρκάδιος, ο οποίος πήρε το Ανατολικό κράτος, αλλά και ο γιος του, ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος που το διαδέχτηκε, αντιμετώπισαν τους κινδύνους με σωστό τρόπο. Και με πολεμικά μέτρα και με διπλωματικά μέσα. Δηλαδή έκλεισαν συμφωνίες. Οχύρωσαν με διπλό τείχο στην πόλη για να την προστατεύσουν από τους εχθρούς. Έβαλαν πλωτές φρουρές μέσα στο ποταμό Δούναβη, καράβια τα οποία φύλασαν τα σύνορα στην περιοχή του Δούναβη να μην εισέρχονται οι εχθροί. Έκλεισαν συμφωνίες ειρήνης με τους γείτονες, έδωσαν χρήματα για να σταματήσουν τον πόλεμο. Και μάλιστα σε κάποιους από αυτούς τους γείτονες που τους απειλούσαν, τους έδωσαν γη να καλλιεργούνε ή τους πήραν μισθοφόρους στο Βυζαντινό στρατό. Οι κάτοικοι του Ανατολικού κράτους εκτιμούσαν όλα αυτά, ένιωθαν ασφαλείς και βοηθούσαν το έργο των αυτοκρατόρων. Αν και ανήκαν σε διαφορετικά έθνη, αποδέχονταν όλοι το ρωμαϊκό δίκαιο, τη χριστιανική θρησκεία και την ελληνική γλώσσα. Ήταν τα κοινά στοιχεία που τους ένωναν. Οι κάτοικοι λοιπόν καταλάβαιναν ότι όλα αυτά τα οποία έκαναν οι αυτοκράτορες ήταν σωστά, ένιωθαν ασφαλείς και βοηθούσαν το έργο των αυτοκρατόρων. Και αν και ήταν από διαφορετικά έθνη, όμως υπήρχαν κοινά στοιχεία που τους ένωναν. Αποδέχονταν τη ρωμαϊκή νομοθεσία, τη χριστιανική θρησκεία και την ελληνική γλώσσα. Ενωμένος λοιπόν ο λαός στο Ανατολικό κράτος υποστήριζε το έργο των αυτοκρατόρων. Έτσι τα πράγματα στο Ανατολικό μέρος πήγαν καλά και αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα. Στο Δυτικό κράτος όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Εκεί οι Γόθοι με αρχηγό τον Αλάριχο κατάφεραν να κυριεύσουν τη Ρώμη και να την λαιλατήσουν επί τρεις μέρες και να αποχωρήσουν παίρνοντας μαζί τους μεγάλο μέρος των θησαυρών της το 410 μετά Χριστόν. Στη Δύση τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι Γόθοι κατάφεραν να λαιλατήσουν τη Ρώμη για τρεις μέρες και να πάρουν μεγάλο μέρος του θησαυρού τους, των θησαυρών της. Αυτό ήταν ένα κέριο πλήγμα το οποίο δέχτηκε το Δυτικό κράτος, η λαιλασία της Ρώμης το 410 από τους Γόθους με αρχηγό τον Αλάριχο. Το ίδιο σχεδίαζαν να κάνουν λίγα χρόνια αργότερα και οι Ιούνοι με αρχηγό τους τον Ατίλα. Απειλούσαν τα σύνορα του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους. Που με αρχηγό τους τον Ατίλα απειλούσαν τα δυτικά σύνορα του Ρωμαϊκού κράτους. Ο Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος όμως, αφού συμμάχησε πρώτα με τους Γόθους, νίκησε τους Ιούνους και συνέτρεψε το στρατό τους στα καταλαβνικά πεδία. Αυτό που έκαναν λοιπόν οι Γόθοι και κατέλαβαν τη Ρώμη και τη Λαιλάτσα ήθελαν να το κάνουν και οι Ιούνοι. Όμως ο Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος έκλεισε πρώτα συμφωνία με τους Γόθους, έκανε ειρήνη με τους Γόθους για να μην έχει μέτωπο με τους Γόθους, πόλεμο με τους Γόθους, και μετά πολέμησε και νίκησε τους Ιούνους και συνέτριψε το λαό τους, το στρατό τους στα καταλαβνικά πεδία. Οι Ιούνοι δεν μπόρεσαν να κυριεύσουν τη Ρώμη. Τα επόμενα χρόνια οι οργανωμένες γοθικές φυλές επιτέθηκαν πάλι κατά των δυτικών επαρχιών. Το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, αδύναμο οικονομικά και στρατιωτικά, δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να τους αντιμετωπίσει. Έτσι, μια από αυτές τις φυλές, οι Βάνδαλοι με αρχηγός τους
με αρχηγό τους τον Γελίμερο, πέρασαν το Ρήνο και μέσα από τη Γαλλία και την Ισπανία έφτασαν στο Γιβραλτάρ. Από εκεί, σχεδόν ανεμπόδιστοι, πέρασαν στη Βόρεια Αφρική, κατέλαβαν την Καρχιδόνα και την έκαναν πρωτεύουσά τους. Οι γοθικές φυλές λοιπόν συνέχισαν τις επιθέσεις. Το Ρωμαϊκό κράτος ήταν αδύναμο και οικονομικά και στρατιωτικά και δεν μπορούσε να αντιμετωπίζει τις γοθικές φυλές. Μία από αυτές τις γοθικές φυλές, οι Βάνδαλοι, με αρχηγό τον Γελίμερο, πέρασαν Γαλλία-Ισπανία απέναντι στην Αφρική από το Γιβραλτάρ, κατέλαβαν τη Βόρεια Αφρική και κατέλαβαν την Καρχιδόνα, μια πάρα πολύ σημαντική πόλη της Βόρειας Αφρικής, και την έκαναν πρωτεύουσά τους. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται οι επιθέσεις από τις γοθικές φυλές και μία φυλή, οι Βάνδαλοι, καταφέρνουν να περάσουν στη Βόρεια Αφρική και να την καταλάβουν και να κάνουν πρωτεύουσά τους την Καρχιδόνα. Με την ίδια ευκολία οι Γόθοι κατέκτησαν τις δυτικές επαρχίες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Στην τελευταία μάλιστα ο αρχηγός των Οστρογόθων Θευδέριχος ίδρυσε το Γοθικό Βασίλειο της Ιταλίας με πρωτεύουσα τη Ραβένα. Έτσι το 476 μετά Χριστόν το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος διαλύθηκε οριστικά. Οι Γόθοι λοιπόν με την ίδια ευκολία που οι Βάνδαλοι πέρασαν στη Βόρεια Αφρική και κατέλαβαν την Καρχιδόνα, και αυτοί με την ίδια ευκολία κατέκτησαν τις δυτικές επαρχίες της Γαλλίας, Ισπανίας και της Ιταλίας. Στην τελευταία μάλιστα στην Ιταλία ο Θευδέριχος ίδρυσε το Γοθικό Βασίλειο της Ιταλίας με πρωτεύουσα τη Ραβένα και έτσι ολόκληρο το δυτικό κράτος το 476 μετά Χριστό διαλύθηκε οριστικά και έπεσε στα χέρια των Γόθων. Αυτά είδαμε στο σημερινό μάθημα, πως χωρίστηκε η αυτοκρατορία, το Ανατολικό Βασίλειο κατάφερε να επιζήσει και το Δυτικό να πέσει στα χέρια των εχθρών. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Ποια μετακινούμενα φύλλα απειλούσαν την αυτοκρατορία κατά τα τέλη του 4ου αιώνα? Στα τέλη του 4ου αιώνα τα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας απειλούσαν οι Ούνοι, οι Γόθοι και οι Βάνδαλοι. Τι σκέφτηκε να κάνει ο Θεοδόσιος για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο στα τέλη της βασιλείας του? Ο Θεοδόσιος στα τέλη της βασιλείας του, το 395 μετά Χριστόν, σκέφτηκε να μοιράσει στα δύο του παιδιά την αυτοκρατορία για να κυβερνηθεί καλύτερα και τη χώρισε στο Ανατολικό κράτος και το Δυτικό κράτος. Ποιος πήρε το Ανατολικό και ποιος το Δυτικό κράτος? Ο Αρκάδιος πήρε το Ανατολικό κράτος και ο Ονόριος το Δυτικό κράτος. Πώς αντιμετώπισαν τον κίνδυνο στο Ανατολικό κράτος? Στο Ανατολικό κράτος ο Αρκάδιος και ο γιος του Θεοδόσιος ο Δεύτερος οργάνωσαν το κράτος και αντιμετώπισαν τους εχθρούς με πολεμικά και διπλωματικά μέσα. Οχύρωσαν την πόλη με διπλό τείχος, έβαλαν πλωτές φρουρές στο Δούναβι ποταμό και έκλεισαν πολυδάπανες συμφωνίες ειρήνης με τους γείτονες, τους έδωσαν γη να καλλιεργούν και τους έκαναν μισθοφόρους στο στρατό. Πώς ένιωθαν οι κάτοικοι του Ανατολικού κράτους και ποια ήταν τα στοιχεία που τους ένωναν? Οι κάτοικοι του Ανατολικού κράτους ένιωθαν ασφαλείς και υποστήριζαν το έργο των αυτοκρατόρων. Αν και ήταν διαφορετικά έθνη, τους ένωναν ο Ρωμαϊκός νόμος, η χριστιανική θρησκεία και η ελληνική γλώσσα. Τι έγινε στο Δυτικό κράτος? Ποιοι κατέλαβαν για πρώτη φορά τη Ρώμη?
Στο δυτικό κράτος, οι Γκώθοι με αρχηγό τον Αλάριχο κατάφεραν να κυριεύσουν τη Ρώμη και να την λαιλατήσουν για 3 μέρες το 410 μετά Χριστόν. Οι Γκώθοι πρώτοι λοιπόν. Ποιοι άλλοι επιχείρησαν να κάνουν το ίδιο και τι έγινε τελικά και δεν τα κατάφεραν? Οι Ούνοι με αρχηγό τον Ατίλα προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο, αλλά τους νίκησε ο Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος, αφού τους κατασύντριψε στα καταλαβνικά πεδία. Τι κατάφεραν να κάνουν οι Βάνδαλοι? Οι Βάνδαλοι με αρχηγό τον Γελίμερο κατάφεραν να περάσουν την Γαλλία, Ισπανία, Γιβραλτάλ και αφού κατακτήσουν τη Βόρεια Αφρική να καταλάβουν την Καρχιδόνα και να την κάνουν πρωτεύουσα του κράτους τους. Ποιοι έδωσαν το τελειωτικό πλήγμα στο δυτικό κράτος και ίδρυσαν το δικό τους βασίλειο στην Ιταλία? Οι Γκώθοι κατέκτησαν τις δυτικές επαρχίες της Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας. Στην Ιταλία μάλιστα ο αρχηγός των Οστρογόθων Θευδέριχος ίδρυσε το Γκωθικό Βασίλειο της Ιταλίας με πρωτεύουσα τη Ραβένα και διέλυσε οριστικά το Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος 476 μετά Χριστόν. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε και αυτό το μάθημα. Διάβασε πολύ καλά το βιβλίο σου και καλή επιτυχία στο σχολείο σου. Γεια σου!